Συμφωνία που επηρεάζει σαφώς και την Κύπρο. Φιλοξενούμε στις τομές τον οικονομολόγο Τάσο Γιασεμίδη για να συζητήσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας, κύριε Γιασεμίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, έχει σημασία να δούμε και τι άλλο προνοεί αυτή η συμφωνία σε επίπεδο Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΣΑ, πέραν αυτού του 15% του εταιρικού φόρου. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι η χθεσινή συμφωνία είναι η επικύρωση της απόφασης των δυνατών χωρών, των δυνατών οικονομιών του κόσμου και αποτελείται από δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ανακατανομή των κερδών μεγάλων εταιριών στις διάφορες δικαιοδοσίες. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πλέον τα κέρδη θα φορολογούνται στις χώρες όπου παρέχεται υπηρεσία ή καταναλώνεται το αγαθόν και θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Οπότε θα υπάρχει μια ανακατανομή του φορολογητέου εισοδήματος μεταξύ των χωρών. Υπολογίζεται να είναι γύρω στα 125-130 δισεκατομμύρια. Και το δεύτερο πυλώνας αφορά τον παγκόσμιο εταιρικό φόρο που θα είναι στο ελάχιστον του 15% για όλες τις επιχειρήσεις, που αυτό σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση εμπορεύεται σε πέραν από μια δικαιοδοσία και η άλλη δικαιοδοσία φορολογεί με το 12%, τότε η χώρα στην οποία βρίσκεται το κεντρικό γραφείο ή δραστηριοποιητή εταιρεία θα μπορέσει να φορολογήσει το υπόλοιπο 2,5%. Οπότε θα υπάρξει ένας φόρος 15% επί των κερδών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και εδώ πρέπει να πούμε ότι μιλούμε για μεγάλους τεχνολογικούς κυρίως οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σημαντικά κέρδη και εισοδήματα. Άρα θα μπορεί και η Κύπρος να αποκομίσει όφελος από όλο αυτό, ενδεχομένως και από εταιρείες που δεν έχουν την έδρα τους σήμερα στην χώρα μας. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει μια αξιολόγηση που παρέχεται η υπηρεσία και που καταναλώνεται το συγκεκριμένο προϊόν, ούτως ώστε να φορολογείται η συγκεκριμένη εταιρεία στο συγκεκριμένο χώρο με τον ελάχιστο συντελεστή του 15%. Όμως έχω διευκρινίσει ότι αναφερόμαστε σε πολύ μεγάλες εταιρείες, σε διεθνείς εταιρείες, κυρίως παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα. Τώρα, για να έρθουμε και στο κομμάτι που αφορά αμιγώς την δική μας χώρα, γιατί στο παρελθόν θα λέγαμε ότι όποια συζήτηση αφορούσε αύξηση του εταιρικού φόρου χαρακτηριζόταν λίγο πολύ ως κάζους μπέλι από τους οικονομικούς φορείς της χώρας. Τώρα, τι αλλάζει και γιατί, αν θέλετε, η Κύπρος συμπλέει με όλο τον κόσμο επί της ουσίας. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση απαιτεί νομοθετική ρύθμιση τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από άλλες χώρες όπως η Αμερική. Αναμένεται να υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να εφαρμόσει όσον αφορά το 15%. Και θεωρώ ότι αναπόφευκτα αρχίζει η συζήτηση για αύξηση του εταιρικού φόρου, όχι μόνο για τις συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο φορολογικής μεταρρύθμισης, διότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το 2003. Οπότε αναμένεται να υπάρχει μια, αν θέλετε, ανάλυση των επιπτώσεων στην περίπτωση αύξησης του εταιρικού φόρου και να υπάρχουν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η μείωση του φόρου επί των μερισμάτων ή άλλα κίνητρα, όπως αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση για εταιρείες που θέλουν να εγκατασταθούν στην Κύπρο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε θεωρώ ότι θα αρχίσει μια συζήτηση για την αύξηση του συγκεκριμένου φόρου και αναμένεται να υπάρξει μια ολιστική, αν θέλετε, φορολογική, αναμένεται να υπάρχει μια ολιστική φορολογική μεταρρύθμιση όσον αφορά το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, διότι η Κύπρος εφαρμόζει, θα πρέπει να πούμε, και όλα τα πρότυπα τα οποία αφορούν την ανταλλαγή των πληροφοριών. Οπότε κινούμαστε σε έναν πλαίσιο πιο διαφανές όσον αφορά τόσο τους τελικούς δικαιούχους αλλά και τα φορολογικά έσοδα και πού φορολογείται το κάθε άτομο και η κάθε εταιρεία. Άρα στο πλαίσιο αυτής της φορολογικής μεταρρύθμισης διασκεδάζονται, μας λέτε, και οι όποιες ανησυχίες αφορούν ενδεχομένως στην ελκυστικότητα της Κύπρου, στην ανταγωνιστικότητα της ως προορισμός. Θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάψει να είναι ο φορολογικός συντελεστής το μόνο, αν θέλετε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν μια επιχείρηση αποφασίζει πού θα εγκατασταθεί. Υπάρχουν άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει στη συγκεκριμένη χώρα, τα ποια εργαλεία δίνονται στους επενδυτές. Έχουμε δει πρόσφατα
αν θέλετε, την αύξηση του τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο. Και τώρα υπάρχει μια ανάλογη προσπάθεια όσον αφορά τις τεχνολογικές εταιρείες. Ναι, το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει πάντοτε η χώρα μας να εφαρμόζει τις οδηγίες, τόσο τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και τις καλύτερες πρακτικές. Διότι, όπως είχα πει και πριν, ο φορολογικός συντελεστής από μόνος του δεν αποτελεί το αποκλειστικό, αν θέλετε, μέλημα μιας επιχείρησης, η οποία θα θέλει να εγκατασταθεί σε μια δικαιοδοσία. Μάλιστα. Κύριε Γιασημίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Ανασκόπηση, κυρίες και κύριοι, των επιδημιολογικών δεδομένων να πραγματοποιήσει